να πάμε, Εύη Χαραγιαννάκη, να πάμε λίγο σε μία πρωτοβουλία, σωστά, ακριβώς, σχολείου. Ναι, στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Ναι, τι έγινε εκεί. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι τα παιδιά μέσα από την αθότητά τους και από τις πράξεις τους δίνουν το παράδειγμα στους μεγαλύτερους. Έτσι έγινε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση. Τα παιδιά λοιπόν από το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της σχολικής τους εκδρομής, βλέπουμε εδώ πέρα και σχετικές φωτογραφίες, επισκέφτηκαν το καταφύγιο του Αρκτούρου και εκεί πέρα αποφάσισαν να υιοθετήσουν μία μικρή αρκουδίτσα, την οποία ονόμασαν Σάσα. Μάλιστα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Χρονάκη, η οποία είναι καθηγήτρια γαλλικών στο 12ο Γυμνάσιο. Την καλησπέρα μας, κυρία Χρονάκη. Πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Αυτή η εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών μας, πόσο όμορφη είναι και πόσα ξεχωριστά μηνύματα προκύπτουν. Να σας πω, ήταν κάτι που ήταν κυρίως από τα παιδιά. Βάλαμε λίγο το χεράκι μας κι εμείς, αλλά αν δεν το ήθελαν τα παιδιά δεν θα γινότανε. Για πείτε μας λίγο πώς ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε λόγω της πρώτης καραντίνας του κορονοϊού το 2019 εκείνο το καιρό. Οπότε μόλις ξανάνοιξαν τα πράγματα και μπορέσαμε και πάλι να μετακινηθούμε, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Και στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος του συγκεκριμένου, είχαμε και μία εκδρομή στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλαμε να πάμε πάρα πολύ στον Αρκτούρο μέσα σε όλα τα άλλα που είχαμε πάει. Το θεωρήσαμε μοναδικό. Δεν είχαν ξαναδεί τα παιδιά κάτι τέτοιο, ούτε κι εγώ προσωπικά, για να πω την αλήθεια. Και βρεθήκαμε στα καταφύγια, στη Φλόρινα, και στο Λύκο και στην Αρκούδα. Και ξετρελαθήκαμε ομαδικώς, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, εκτιμήσαμε τη δουλειά που γίνεται εκεί πέρα και όταν είδαμε ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε, είπαμε γιατί να μην το κάνουμε ας πούμε, γιατί να μην βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε τη Σάσα, μάλιστα, τη γιαγιά. Κυρία Χρονάκη, πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία των παιδιών, ωστόσο να σταθούμε λίγο σε αυτήν την υιοθεσία. Τι ακριβώς περιλαμβάνεται, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να σας πω, ουσιαστικά το ξέρουμε πολύ καλά ότι τα χρήματα δεν είναι για να σώσουμε ένα ολόκληρο ζώο ή οτιδήποτε. Είναι ουσιαστικά μία προσφορά που μπορεί να γίνει και κάποια χρήματα να διατεθούν στη φροντίδα ενός από τα ζώα που φιλοξενούνται στον Αρκτούρο. Και υπάρχει δυνατότητα μαθητικής υιοθεσίας και ενηλίκων. Οπότε εμάς τα παιδιά μας κάνανε τη μαθητική. Μάλιστα, κάποιες απορίες που έλυσαν οι μαθητές στο κομμάτι και στο πλαίσιο της συναναστροφής εκεί με τους υπευθύνους. Μας έκαναν ενημέρωση και στα δύο καταφύγια. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για αυτά τα ζώα που προστατεύονται είναι οι άνθρωποι. Άρα ουσιαστικά από εμάς τα προστατεύουν εκεί πέρα. Είδαν όλη την προσπάθεια που υπάρχει για να μπορέσουν κάποια από τα ζώα τα πιο νέα να ξαναβγούν στο φυσικό τους περιβάλλον και αν τα καταφέρουν να μείνουν πλέον ελεύθερα στη φύση, αλλιώς να επιστρέψουν στο καταφύγιο. Έμαθαν πράγματα για τους λύκους ή είδανε τους λύκους και τις αρκούδες να ζουν σε στρέμματα δάσους. Και επίσης αυτό που λύσαμε τη μεγαλύτερη μας απορία είναι ότι οι αρκούδες δεν πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Μάλιστα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι μύθος. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε με το καλό να τα ξαναπούμε και στην επόμενη πρωτοβουλία σας και στην επόμενη δράση σας. Γνωρίζετε ότι η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλες αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλα πράγματα και να υιοθετήσουμε και άλλα ζωάκια. Γιατί εδώ είμαστε. Στο σχολείο το νέο, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Και εμείς θέλουμε και εμείς θέλουμε τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, κυρία Χρονάκη, να τα ξαναπούμε. Πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς.